Λίγους μήνες προτού λειτουργήσει κανονικά το νέο πολιτικό αεροδρόμιο στη Νέα Αγχιάλο, οι Δήμοι Νέας Αγχιάλου και Αλμυρού ερίζουν με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας για την ονομασία του. Η πρόταση της Ομαρχίας ήταν να ονομαστεί το νέο αεροδρόμιο Αεροδρόμιο Βόλου Κεντρικής Ελλάδος Ιάσων. Ωστόσο, τόσο ο Δήμος της Νέας Αγχιάλου όσο και ο Δήμος του Αλμυρού απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση. Ο μεν Δήμος Νέας Αγχιάλου προτείνει να ονομαστεί Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου Κεντρικής Ελλάδας, ενώ ο Δήμος Αλμυρού να ονομαστεί Αεροδρόμιο Αλμυρού Αχιλλέας. Νομίζαμε ότι μετά από το business plan που κάναμε και το τεκμηριώσαμε ως Αεροδρόμιο Κεντρικής Ελλάδας Ιάσων, θα μπορούσε να είναι αποδεκτή αυτή η ονομασία. Αλλά είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση. Αρκεί να συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές. Κάποια στιγμή όμως δεν μπορεί να μείνει και άλλοι να το λένε Νέας Αγχιάλου, άλλοι να το λένε Αλμυρού και άλλοι να το λένε Βόλου. Αυτό το αεροδρόμιο ανήκει σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Χρειάζεται την προσπάθεια όλων μας για να αναπτυχθεί και πρέπει να έχει και μια ονομασία η οποία να είναι αναγνωρίσιμη και από εδώ και μπρος να συνάδει με τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής μας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που θα λάβει και την τελική απόφαση η πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και να ονομαστεί το νέο αεροδρόμιο Αεροδρόμιο Βόλου Κεντρικής Ελλάδας Ιάσων, καθώς με αυτή την ονομασία προσδιορίζεται γεωγραφικά και ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην πρωτεύουσα του νομού καθώς και στο μυθικό πρόσωπο του αργοναύτη Ιάσωνα. Το αεροδρόμιο θα πρέπει να πάρει ένα όνομα Κεντρικής Ελλάδας κυρίως γιατί αφορά όλη την κεντρική Ελλάδα και κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή είναι το τελειότερο περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας. Άρα, από τη στιγμή που δεν φαίνεται και δεν διαφαίνεται άμεσα να γίνει άλλο πολιτικό αεροδρόμιο στην περιοχή, το Κεντρικής Ελλάδας θα κάλυπτε αυτή την περιοχή, όλη την περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας και δεν θα δικούσε κανέναν.